Ο τηλεοπτικό ανεχειροδανιστή, ένα Τούρκο αρμένικη καταγωγή, ο σύρο σύνδεσμο με τα παζάρια τη Κωνσταντινούπολη, ένα αστυνομικό, ένα ομογενή πυγμάχο από τη Ρωσία, στο σπίτι του οποίου στο Χολαργό βρέθηκαν μεγάλη ποσότητα χρυσαφικών και όπλων, καθώ και 89 ακόμη κατηγορούμενοι συνθέτουν τι δύο μεγάλε οργανώσει που άρπαζαν κλεμμένα χρυσαφικά, τα έλειωναν σε χιτήριο και αφού τα μετέτρεπαν σε πλάκε χρυσού, τα έσπροχναν στην αγορά τη Τουρκία, αποκομίζοντα κέρδη εκατομμυρίων ευρώ. Ο χρυσό που διακινούσαν προέρχονταν από την τήξη άγνωση. Τη προέλευση κοσμημάτων, λυρών και άλλων τιμαλφών που είχαν περιέλθει στην κατοχή του μέσω αγορών και ενεχειριάσεων, ενώ υπάρχουν ενδείξει ότι μέρο αυτών ήταν προϊόντα εγκλήματο. Ο κύκλο εργασιών του κυκλώματο άγγιζε τα 400.000 ευρώ ημερησίω, ενώ είναι αδύνατο να υπολογιστεί σε αυτή τη φάση με ακρίβεια τουλάχιστον το συνολικό κέρδο από την παράνομη δραστηριότητά του. Εκτιμάται ωστόσο ότι είναι δεκάδε ή και εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ. Ο τηλεοπτικό ενεχειροδανιστή, του οποίου τα ενεχειροδανιστήρια υπάρχουν και στην Κρήτη, φαίνεται ότι προσέφερε την ομοφανή κάλυψη στο κύκλωμα. Μάλιστα, με φόντο την οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια, η κίνηση σε τέτοια καταστήματα ήταν πρωτοφανή. Το κατάστημα του ιδιοκτήτη τη αλυσίδα ενεχειροδανιστήριων στα Χανιά παραμένει κλειστό τι τελευταίε δύο ημέρε, ενώ όπω ενημερώνει το κοινό, θα λειτουργήσει μετά την 1η Δεκεμβρίου. Πολύ που έχουν ανάγκη το κάνουν. Σημείο των καιρών, λέτε. Ίσως τη κρίση. Για να είναι τόσα μαγαζιά ανοιχτά, άρα θα απευθύνεται κόσμο εκεί πέρα. Λογικό δεν είναι. Πηγαίνει πώ δεν πηγαίνει. Η ανάγκη έτσι μα καταλήγει. Και εγώ έχω πάει. εγώ Η ανάγκη έτσι μα στείλει. Έτσι μα η σημερινή κατάσταση είναι ανυπόφορη κοπέλα μου. Η ανέχεια αυτά κάνει. Τα αποτέλεσμα τα μάγκα από τίποτα να τον κλείσαν και μέσα χθε. Το θέμα με την κλεπταποδοχή και τα ενεχειροδανιστήρια πάντω δεν είναι άγνωστο και για την Κρήτη. Η εφημερίδα Νέα Κρήτη, μάλιστα, σε έρευνά τη το Μάρτιο του 2017, είχε φέρει στο φω τι συνέπειε του νόμου περί απελευθέρωση επαγγελμάτων που σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση, το κλείσιμο τη τρόφιγγα από τι τράπεζε και την έλλειψη ρευστότητα μετέτρεψαν γρήγορα το νησί και ειδικά το Ηράκλειο σε ένα απέρατο Ελντοράντο. Με μια αγορά που έμοιαζε επαγγελματική ευκαιρία και χρυσοφόρα, μάλιστα, στη σκιά όμω πληθώρα από ανθρώπινα δράματα που οδηγούσαν στι πόρτε έκανε χειροδανιστηρίων ανθρώπου που κινδύνευαν να χάσουν τα πάντα. Αλλά και ανθρώπων που, όπω αποδείχθηκε, έπεσαν θύματα κλοπών και τα κοσμήματά του κατέληγαν σε ένα χειροδανιστήρια. Ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει για μια αρχή για να υπάρξει ένα πιο ουσιαστικό έλεγχο. Θα πρέπει όμω στο μυαλό τη πολιτεία να επικεντρωθούμε και σε άλλα ποινικά αδικήματα που είναι συναφή με την κρίση. Παραδείγματο χάρη το κογλυφία. Έχει ασχοληθεί κανεί στεναρά και στη βαρά με την τοκογλυφία. Τόσα χρόνια κλειστέ οι στρόφιγγε των τραπεζών. Πόσο έχει αναπτυχθεί το παράλληλο εξωτραπεζικό σύστημα, Το 2009 στο Ηράκλειο λειτουργούσαν 8 ενηχειροδανειστήρια. Ενώ το 2011 και 2012, μέσα σε μία διετία, εκδόθηκαν 111 άδειε στο νομό Ηρακλείου. Με τα δικαιολογητικά και τι προποθέσει που χρειάζονταν, να είναι πέρα για πέρα τυπικέ μάλιστα, αφού για να βγάλει κάποιο άδεια αρκούσε βεβαίω η έναρξη επιδιδεύματο, καθαρό ποινικό μητρό, αίτηση στην αστυνομία για την έκδοση άδεια λειτουργία. Την ώρα μάλιστα που το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ανθρώπων που αναγκάζονταν να περάσουν την πόρτα των ενεχειροδανειστηρίων ήταν περιορισμένο. Μάλιστα, η Ένωση Προστασία Καταναλωτών Κρήτη είχε πάρει θέση στο θέμα, λέγοντα μεταξύ άλλων ότι. Δυστυχώ οι καταγγελίε που φτάνουν σε εμά παγκρίτη αλλά και από άλλα μέρη τη Ελλάδο κάθε άλλο παρά είναι. Η εκμετάλλευση από τις επιχειρήσεις αυτές είναι τραγική αφού ουσιαστικά γδίνουν τους ανυποψία τους καταναλωτές που βρίσκονται σε οικονομική δυσκολία και παζαρεύουν οικογενειακά κοιμήλια μιας ζωής για λίγα ευρώ. Νομοθετικά τουλάχιστον το κύριο βάρος πέφτει στις αστυνομικές αρχές για τους ελέγχους τους σχετικούς που πρέπει να Διενεργούν σε αυτέ τι περιπτώσει. Υπήρξαν πράγματι αρκετέ παρατυπίε και αρκετά ζητήματα που ανέκυψαν με το, με το θέμα. Το πάρτι, ωστόσο, και σε τοπικό επίπεδο, όπω όλα δείχνουν, είχε στηθεί από το 2012 περίπου, με το γνωστό δικηγόρο Γιώργο Κοκοσάλη να διευκρινίζει ότι η εξάρθρωση των δύο κυκλωμάτων είναι μια μεγάλη επιτυχία τη αστυνομία, η οποία όμω ήρθε καθυστερημένα, αφού ο χρυσό τη χώρα έφυγε από την Ελλάδα από το 2012 και μια τριετία ή τετραετία μετά στην κορύφωση τη περίοδου που τα είναι είχαν και τον τίτλο των χρυσορυχίων. Ο κύριος όγκος του χρυσού που εξήχθη από τη χώρα και που απαιτέλεσε αντικείμενο αν θέλετε παράνομης εκμετάλλευση και λαθρεμπορίας με διαφυγόντες δασμούς κτλ. αλλά με κύρια και κύρια την εκμετάλλευση των ανθρώπων, των φτωχών αυτών ανθρώπων που για να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους εκποίησαν σε ξεφτελιστικές τιμές τα κοσμήματά τους έγινε την τριετία 12 με 15 και αρχέ του 16. Στο Πάρα πολλέ. Τα δράματα πολιτών πάντω δεν έχουν τέλο. Όπω στην περίπτωση Ηρακλιώτη ο οποίο έπεσε θύμα κλοπή στο σπίτι του και έβαλε ω στόχο τη ζωή του να βρει το σταυρό τη γιαγιά του, που ήταν για εκείνον οικογενειακό κοιμήλιο. Ένα μεγάλο μέρο των όσων του είχαν αφαιρέσει βρέθηκε το Δεκέμβριο του 2012 σε ένα χειροδανιστήριο του Ηρακλείου, σε μια υπόθεση που είχαν εξηχνιαστεί 24 διακεκριμένε περιπτώσει κλοπών από σπίτια στην πόλη, ενώ διώξει για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματο είχαν ασκηθεί σε δύο άντρε και μία γυναίκα. Ο σταυρό και κάποια άλλα χρυσαφικά του δεν βρέθηκαν ποτέ. Ωστόσο ο ίδιο με τη φωτογραφία του Σταυρού στο χέρι του, μέχρι και σήμερα ψάχνει να βρει το κοιμήλιο τη οικογένειά του, εικάζοντα σύμφωνα με πληροφορίε ότι εφόσον σε αυτό το κατάστημα είχε εντοπιστεί μεγάλο μέρο από τα ξαφικά του, εκεί είχε καταλήξει και ο Σταυρό.